Καταρχάς, να θέσω κάτι άλλο που πέρα από την εμπειρία μου στους αγώνες και ως εκπαιδευτής οδηγής συμπεριφοράς, κάτι που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά στην Κύπρο είναι το aqua planning, το λεγόμενο. Όπου σε χώρες στην Ευρώπη εκπαιδεύονται οδηγοί για αυτό το πράγμα. Τι είναι το aqua planning τώρα? Όταν μπούμε σε ένα νερό, αρκετά, ένα ποταμάκι τέλος πάντων στο highway, τι γίνεται? Η επαφή του ελαστικού με τον δρόμο εκμηδενίζεται. Οπότε χάνουμε τον έλεγχο. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η εκπαίδευση στην Κύπρο. Και ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι αυτό το πράγμα. Εκπαίδευση δηλαδή, όταν υπάρχει θα πιάσουμε την άδειά μας. Εκπαίδευση για αυτόν συγκεκριμένα. Για οδήγηση αυτό, δηλαδή, σε, ναι, όταν... σε βραγμένο. Τι πρέπει να έχεις υπόψη δηλαδή αυτό? Εντάξει, χρειάζεται αρκετή προσπάθεια. Δηλαδή, ο οδηγός πρέπει να το νιώσει για να καταλάβει τι σημαίνει. Και τώρα τι χρειάζεται. Όταν μπεις σε ένα νερό, τέλος πάντων, τι συνήθως κάνουν οι οδηγοί? Προσπαθούν να το αποφύγουν. Δηλαδή, χάνουν τον έλεγχο και προσπαθούν να επαναφέρουν το αυτοκίνητο. Τι γίνεται όμως? Όταν είσαι σε αυτόν τον ποταμάκι, τέλος πάντων, εσύ προσπαθείς να ξαναέρθεις. Αν φύγεις στα αριστερά, προσπαθείς να έρθεις στα δεξιά. Προσπαθώντας, όταν ξαναεπανέρχεσαι, το ελαστικό είναι η επαφή με τον άσφαλτο. Απότομα, επειδή είσαι ήδη στριμμένος στο τιμόνι, απότομα το αυτοκίνητο στρίβει και έτσι γίνονται τα ατυχήματα. Το μυστικό είναι να μην τρέχεις. Σίγουρα να μην τρέχεις, γιατί όταν τρέχεις, όσο πιο πολύ η ταχύτητα σου είναι, τόσο πιο πολλά χάνεις την επαφή με τον άσφαλτο. Δηλαδή, χτυπώντας το νερό, η ταχύτητα που έχεις, όσο πιο μεγάλη, τόσο πιο πολλά ψηλώνει το λάστιχο και δεν πατά καθόλου με την άσφαλτο. Αυτό που λέγατε με τα ελαστικά, αν δείτε προδιαγραφές ελαστικών, οι προδιαγραφές λένε αυτό το ελαστικό μπορεί να διώξει τόση ποσότητα νερού. Με τις προδιαγραφές. Όταν τώρα όμως ένα ελαστικό δεν είναι καλό, είναι παλιό και είναι τα μιλίμετρα του είναι πιο λίγα, έχει πιο λίγη τάση να διώξει το νερό από το δρόμο. Ωραία.